Οριστικό βήμα για την άνοδο στη Football League έκανε ο Απόλλωνας Καλαμαριάς επικρατώντας με 2-0 της Δόξας Δράμας στο ντέρμπι κορυφής της Τρίτης Εθνικής. Οι γηπεδούχοι μπροστά σε 4.000 οπαδούς τους που δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα πήραν την νίκη που τους έφερε στο συν 4 στη μάχη των δύο ομάδων για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης που θα τους φέρει την επόμενη χρονιά στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς άνοιξε το σκορ στο 54 όταν η άμυνα της Δόξας Δράμας απομάκρυνε με την μπάλα να φτάνει στον Κυβελίδη, ο οποίος έπιασε ένα αριστερό βολέ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του αν μπορούν να αντιδράσει Σικαλιά. Το 2-0 που έφερε τους γηπεδούχους αγκαλιά με τη νίκη έγινε στο 71ο λεπτό όταν ο Πόποβιτς μπήκε από τα δεξιά μέσα στην περιοχή και πλάσαρε εύκολα τον τερματοφύλακα της Δόξας Δράμας. Πραγματικά νομίζω ότι είναι μια πολύ δίκαιη νίκη. Μια νίκη που δίνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα μας. Πραγματικά έτσι ήταν η εικόνα του παιχνιδιού. Ένα πρώτο ημίχρονο που είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, απειληθήκαμε από μια στατική φάση. Γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος θα προσπαθήσει να κλείσει χώρους και να μπορέσει να πάει σε κόντρα επίθεση, κάτι που το ασφαλίσαμε με σωστές τοποθετήσεις και γρήγορη μετάβαση από την επίθεσή μας στην άμυνα. Δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις σε κάποιες φάσεις. Πραγματικά πετύχαμε δύο τέρματα όμορφα και ίσως να μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα. Νομίζω ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα, η ποδοσφαιρική αυτή ομάδα, κατάφερε με καθαρά αγωνιστικούς βαθμούς να βρίσκεται στο συν 10 αυτή τη στιγμή. Έχω πει από την αρχή που ήρθα, από το Δεκέμβριο, ότι οι ομάδες δεν χτίζονται σε μία μέρα, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Νομίζω ότι ξέρετε όλοι ότι ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα με αυτοματισμούς, με χημεία μεταξύ της, γιατί έχει ένα προπονητή χρόνια, ένα σύστημα. Ενώ με τους παίχτες αυτούς που κινούνται μαζί του, έτσι, από τη Βέρη, από τον Άρη και ξέρουν το παιχνίδι. Έχει πολύ καλή χημεία και αυτοματισμό στο παιχνίδι του. Εμείς σε σχέση με τον Απόλλωνα είμαστε σίγουρα νέα ομάδα. Οι ομάδες δεν χτίζονται σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Ο Απόλλωνα ήταν καλύτερος και εμείς πρέπει να κοιτάξουμε σαν ομάδα να βρούμε τα προβλήματά μας, να τα επιλύσουμε και να γίνουμε ακόμα καλύτερη ομάδα. Εξωαγωνιστικά υπόθηκαν πάρα πολλά τη εβδομάδα που πέρασε. Ο χορηγός της αντιπάλου ομάδας, ο οποίος τον σέβομαι, εντάξει, προσωπικά δίνει χρήματα στην ομάδα, βγήκε στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης και τόνισε με αφορμή το θέμα των εισιτηρίων ότι θα πάμε στο γήπεδο, εγώ μαζί με τα λιοντάρια μου και με 15 προσκλήσεις και θα τους κάνουμε να κλαίνε μέσα στο σπίτι τους. Προσπαθούσαμε να ρωτιόμασταν και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε από πού προέρχεται αυτή η έπαρση. Ίσως από το 1-0 του κυπέλου, το οποίο αντί για 5-0 έλεξε 1-0, ίσως από τα 4 γκολ που τους βάλαμε στην έδρα τους. Μάλλον το σημερινό είναι η τελευταία απάντηση, τελειωτική. Για μένα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα για την προσπάθεια που έκανε. Αλλά νομίζω καταδείξαμε για μία ακόμη φορά ποιος είναι το αφεντικό στον όμιλό μας. Ο Απόλλων περιέχει δηλητήριο φοβερών. Ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι ο μοναδικός και γνήσιος εκπρόσωπος του ποντιακού και προσφυγικού ελληνισμού. Έχει 91 χρόνια τιμημένης ιστορίας και οφείλουμε σε όλους τους προγόνους μας. Σήμερα και τους αφιερώνουμε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. 4.000 και πλέον φίλαθλοι του Απόλλων έδωσαν ένα πολύ μεγάλο βροντερό παρόν στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Τους ευχαριστούμε. Ήρθαν από πολλά μέρη της Ελλάδος και όχι μόνο, ήρθαν και από την Ευρώπη. Δείξανε την λεβεντιά, την ποντιακή, την προσφυγική και με τις φωνές τους δώσαμε στους λεβέντες μας τον αέρα για να πάρουμε ακόμα μία μεγάλη νίκη. Με την έλευση της οικογένειας Καλαϊτζίδη, με του Κάλλας, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μας βγάλανε από τα αλόνια και πάμε πλέον σιγά σιγά στα σαλόνια. Με μεγάλη προσπάθεια αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι τους κατηγορήσανε, κάποιοι τους κοροϊδέψανε. Παρόλα αυτά η εντιμότητα και η δύναμη τελικά φαίνεται ότι δικαιώνονται.